Καλή σας μέρα, κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είναι μια εκλογική μάχη που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, και με πολλή ένταση. Ποιος είναι ο στόχος του ΚΚΕ, δηλαδή με τι θα είναι ικανοποιημένο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αυτές τις εκλογές? Που βάζει τον πύχη. Ναι. Ο πύχης είναι στο, η πλατιά αναγνώριση που υπάρχει για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η πλατιά αναγνώριση ότι πρόκειται για τη μοναδική δύναμη που με συνέπεια και ανιδιοτέλεια μάχεται για το δίκαιο του λαού. Ο πύχης μας είναι αυτό ακριβώς, αυτή η πλατιά αναγνώριση, να γίνει μαζική υπερψήφιση των ψηφοδελτίων. Θεωρητικά έχετε και προνομιακό εκλογικό σύστημα. Δηλαδή η απλή αναλογική είναι ότι πιο κοντά τέλος πάντων σε αυτό που προτείνει το ΚΚΕ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σύμφωνοι, αυτό που θα γίνουν οι εκλογές τώρα βέβαια δεν είναι απλή αναλογική. Ναι, είναι πιο κοντά αυτό, λέω. Ναι. Να το δούμε έτσι. Κούραδι, πιο κοντά. Μάλιστα με απλή αναλογική, με πλαφόν και όλα αυτά που ζούμε, τι απλή αναλογική. Σωστά, είναι λίγο. Αλλά... υπάρχει δυνατότητα και σε αυτές τις εκλογές να ανοίξει μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση, γιατί βλέπετε, με αντικείμενο τον εκλογικό νόμο και με έναρξη από τη συζήτηση για τον εκλογικό νόμο συζητάμε για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης. Βλέπετε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τα παζάρια. Να, για τις συμμαχίες λέτε. Βέβαια, αν θα είναι συνεργασία δύο κομμάτων, αν θα είναι συνεργασία τριών κομμάτων, αν θα είναι συνεργασία και άλλων διάφορων προθήμων. Μάλιστα, όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, παραμονές των εκλογών, εμφανίζονται και διάφορα κόμματα μιας χρήσης για να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο. Αλλά δεν κουβεντιάζουμε για την ουσία της πολιτικής πρότασης που έχουν αυτά τα κόμματα για την επόμενη μέρα. Εμείς επιδιώκουμε να υπάρξει μια τέτοια ουσιαστική πολιτική συζήτηση, γιατί πλέον η κατάσταση έχει διαμορφωθεί στο μη παρέκει, όπου πραγματικά πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστικότατη πολιτική ανατροπή. Αυτή μπορεί να γίνει μόνο με την υπερψήφιση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Γιατί βλέπετε ότι ακόμα και σε επιμέρους ζητήματα είναι απίστευτη η πολιτική συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στην κυβέρνηση, τη σημερινή, τη Νέα Δημοκρατία, που εκήρυξε τις εκλογές, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, άλλα κόμματα, και γι' αυτό και επιλέγουν, όπως είπατε κι εσείς, να σηκώνουν τους τόνους σε ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν όμως με το πρόγραμμά τους για την επόμενη μέρα. Σε υπαρκτά ζητήματα, ασφαλώς, σηκώνουν τους τόνους, αλλά όχι σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τι θα γίνει την επόμενη μέρα για αυτά που απασχολούν τον ελληνικό λαό, που απασχολούν τους εργαζόμενους, την νεολαία. Τι θα γίνει με τους μισθούς, τι θα γίνει με τις συντάξεις, τι θα γίνει με την παιδεία, με την υγεία, τι θα γίνει στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τι θα γίνει με τον πόλεμο που μένεται και τη στάση της χώρας μας. Τι θα γίνει για όλα τα σημαντικά και σπουδαία ζητήματα τα οποία ο λαός μας θα έχει πληρώσει, δυστυχώς αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται, την έχει πληρώσει ανάκριβη αυτή την πολιτική και συνεχίζει και την πληρώνει. Αυτό και λέμε, ότι αυτή η πλατιά αναγνώριση που υπάρχει για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι είναι το μοναδικό κόμμα που με ανιδιοτέλεια, συνέπεια, για αυτά τα 4 χρόνια που πέρασαν με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, πάλεψαν υποχώρητα για το δίκαιο του λαού σε όλα τα μετερίζια, είναι η ώρα να γίνει μαζική υπερψήφιση και θα είναι πολύ μεγαλύτερη δύναμη του λαού μας από τις 22 του Μάη, όποια σενάρια και αν επιλεχθούν για τη συγκρότηση κυβέρνησης. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κύριε Πρωτούλη, μένει μακριά από όλα αυτά τα σενάρια συνεργασιών, έτσι? Μένει μακριά από τα σενάρια που στοχεύουν να φτιάξουν μια τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση όπως αυτές που είδαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία, και αυτές που θα συγκριθούν το επόμενο διάστημα. Δεν είναι μακριά όμως από τα προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό και φυσικά δεν είναι μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση και διαπάλη που υπάρχει αυτή τη στιγμή για να αποκαλύψει ακριβώς αυτές τις δυνάμεις. Γνωρίζετε και το λέμε καθαρά από την πρώτη στιγμή ότι η ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα μεταλλαχθεί την επόμενη μέρα. Ναι. Θα ψηφίσεις ΚΚΕ, την επόμενη μέρα θα σου βγει συγκυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία ή συγκυβέρνηση με ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσεις ΚΚΕ και την επόμενη μέρα θα γίνει μνημόνια. Δεν θα ψηφίσεις ΚΚΕ και την επόμενη μέρα θα γίνει στήριξη αντιλαϊκών πολιτικών. Θα ψηφίσεις ΚΚΕ και θα έχεις μια δύναμη που θα υπερασπίσει τα δικαιώματά σου. Θα έχεις μια δύναμη που θα ανοίξει ένα δρόμο ανατροπής αυτής της κατάστασης για να μπει και επικάπητος η ουσία της πολιτικής πρότασης που έχουμε. Δηλαδή ότι αυτό που λέμε απλά ότι πρέπει να το πάμε διαφορετικά. Ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο δρόμο ανάπτυξης των επιχειρηματικών μονοπωλιακών ομίλων, δεν μπορεί να συνεχιστεί με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, δεν μπορεί να συνεχιστεί με τις ιδιωτικοποίησεις, δεν μπορεί να συνεχιστεί με την εμπορευματοποίηση βασικών κοινωνικών αγαθών, να πορεύεται η ζωή μας. Πρέπει να μπει επιτάπητος η ουσία για μια πραγματική ανατροπή. Γι' αυτό και λέμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αυτή τη συζήτηση είναι πρώτο. Mm-hmm. Ωστόσο, κύριε Πρωτούλη, δηλαδή στη συζήτηση με το λαό, mm-hmm. για να ανοίξει ο δρόμος για μια πραγματική εργατική λαϊκή διακυβέρνηση, όπου θα αλλάξει τα πράγματα και δεν θα διαχειριστεί την ίδια κατάσταση στη λογική ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Για να γίνει αυτό, δεν θα έπρεπε το ΚΚΕ να παρουσιάζει μια κυβερνητική πρόταση και όχι πρόταση για ισχυρή αντιπολίτευση? Η πρόταση που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι πρόταση εξουσίας. Το πρόγραμμα που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι πρόγραμμα mm-hmm. εξουσίας. Είναι πρόγραμμα για την εργατική εξουσία, είναι πρόγραμμα για την εργατική λαϊκή εξουσία. Είναι το πρόγραμμα για να περάσουν τα βασικά κλειδιά της οικονομίας, δηλαδή όπως το ονομάζουμε και επιστημονικά τα βασικά και συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. Ωραία, το κατανοώ αυτό. Τα αεροδρόμια, τα τρένα. Πώς θα γίνει αυτό όμως αν δεν συνεργάζεται με κανέναν άλλο, γιατί ας υποθέσουμε ότι το ΚΚΕ έβγαινε πρώτο. Έπαιρνε, ας πούμε, 25% και ήταν πρώτο. Ναι, γιατί 51. Γιατί 51 δεν γίνεται να πάρει. Ναι. Έτσι, ναι. Κανένας. Πώς θα γίνει η κυβερνητική πρόταση? Λίγο δύσκολο σε αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό ήταν υποθετικό πολύ. αλλά καταλαβαίνετε ποιο είναι το ερώτημα. Έτσι, ότι από τη στιγμή που αποκλείς κάθε συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο. Εκεί πάρει μια που λέει όσα φαίνει η ώρα δεν τα φαίνει ο χρόνος. Αλλά. Ναι, προφανώς. Είμαστε όλοι πιο όριμοι. Όλοι πιο έμπειροι. Μέσα αυτή τη δεκαετία που πέρασε έχουμε δοκιμάσει τους πάντες και τα πάντα. Και πολύ περισσότερο ο λαός μας έχει ζήσει και ματαιώσεις, διαψεύσεις, όπως το αισθάνθηκε. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Στον ελπίδο του, mm-hmm. έτσι. Επομένως, όλοι καταλαβαίνουν ότι το πρόγραμμα εξουσίας που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν είναι συνθέσιμο, πλέον το ομολογούν τα στελέχη των άλλων κομμάτων, mm-hmm. δεν είναι συνθέσιμο με τα προγράμματα που έχουν τα αστικά κόμματα, όπως λέμε. Δεν είναι συνθέσιμο με τα προγράμματα που έχουν τα κόμματα που διεκδικούν να διαχειριστούν την καπιταλιστική εξουσία. Είδατε ότι κεντρικά στελέχη των άλλων κομμάτων, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, άλλα κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, λένε ότι με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχουμε στρατηγικές διαφορές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι με τον καπιταλισμό, είναι με τις ιδιωτικοποίησεις, είναι με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, είναι με το Τρίτο Μνημόνιο, είναι με τις νατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα, είναι με τη στήριξη του Ζελένσκι. Τους είδατε μέσα στη Βουλή, φτάσαν ακόμα και σε σημείο να χειροκροτούν όλοι μαζί ένα ντροπιαστικό θέμα για την πατρίδα μας, mm-hmm. όμως επειδή έχουν στρατηγικές δεσμεύσεις, φτάνουν ακόμα και σε αυτά τα ζημία, να χειροκροτάνε ναζί κουκουλοφόρους του τάγματος Αζόφ από την Ουκρανία, που τους δίνανε λόγο και βήμα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, στην πατρίδα μας που είχε 1 εκατομμύριο νεκρούς από τους ναζί. Λοιπόν, να τους δίνουν βήμα και να τους χειροκροτάνε κιόλας. Mm-hmm. Τώρα, μια και το αναφέρατε αυτό το θέμα και θα είναι. Θα είναι θέμα συζήτηση τις επόμενες μέρες. Για πολιτική δύναμη, mm-hmm. με το πρόγραμμα εξουσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, που να μπορέσει να γίνει αυτό. Ωστόσο, αυτό τι σημαίνει? Ότι θα σταυρώσουμε τα χέρια, θα πάμε να επιλέξουμε ξανά όλους αυτούς που μας μαυρίζουν τη ζωή, αλλά πρέπει να δυναμώσουμε αυτή την επιλογή. Δηλαδή, όσοι πιστεύουμε και όσοι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πρέπει να δυναμώσει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει να δυναμώσει η φωνή του ΚΚΕ. Πρέπει να δυναμώσει αυτή η πρόταση με περισσότερους και περισσότερες που θα στηρίξουν τα ψηφοδέλτιά του τώρα, στις 21 Μάη και αύριο, μέσα στη δράση, μέσα στο λαό, μέσα στα σωματεία, μέσα στους φορείς, μέσα στους κριτικούς συλλόγους που θα πάνε για εκλογές, να δυναμώσουν μαζί με τα ψηφοδέλτια και τη συμπόρευση την αγωνιστική όλοι μαζί για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Πρωτούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή. Καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.